Σας καλωσορίζω στη δεύτερη ημέρα του Digital Summit 2023 by SEPVE. Παρόλο που, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει αρκετοί συνάδελφοι, έχουν κολλήσει στην κίνηση, θα ξεκινήσουμε για να μην πάνε πίσω οι παρουσιάσεις. Οπότε, πριν καλέσω τον πρώτο μιλητή, θα παρακαλούσα να κρατήσουμε το χρόνο σε όλες τις παρουσιάσεις, έτσι ώστε να σεβαστούμε όλους τους συναδέλφους που θα μιλήσουν, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Οπότε, στα 8 λεπτά θα σας κάνω ένα νόημα, ότι σας απομένουν 2 λεπτά, ώστε να ξέρετε είτε να συντομεύετε, είτε να παραλείψετε κάποια κάποια από αυτά που θέλετε, τέλος πάντων, να αναφέρετε. Χθες δεν έγινε πάντως αυτό. Χθες έγινε. Έγινε, εγώ τους έλεγα, αλλά δεν σταματούσανε. Τώρα είπαμε, σήμερα είμαι λίγο πιο κακιά και τους κατεβάζω. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν τις παρουσιάσεις σήμερα με τους χορηγούς επικοινωνίας. Και καλώ από την DigiHeart τον Νίκο τον Τσακνή να μας παρουσιάσει την εταιρεία του. Το έχω εδώ ανοιχτό. Τέλεια. Και παίρνεις... με το ποντίκι θα το πάνω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Νίκος Τσακνής, συνιδιωτής και CEO της DigiHeart. Ποιοι είμαστε, λίγα λόγια για εμάς. Είμαστε ένα digital agency. Ξεκινήσαμε την πορεία μας το 2020, πάνω ακριβώς στον κορονοϊό. Ξεκινήσαμε μια καθοποιημένη τότε λύση στον τομέα χορέκα. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ίσως η χειρότερη χρονική περίοδος για κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δεν μας πτώησε. Είπαμε ότι, okay, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι ανάγκες που προκύπτουν πλέον. Και η μεγαλύτερη ανάγκη που βλέπαμε μπροστά μας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση των επιχειρήσεων και κυρίως του B2B κλάδου στο κομμάτι του digital marketing. Ουσιαστικά, εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε καθετοποιημένα τις εταιρείες και B2B αλλά και B2C να προσεγγίσουν και να επικοινωνήσουν με άλλους επιχειρηματίες του κλάδου τους. Βοηθάμε στο να μπορέσουν να κινηθούν στο καινούργιο αυτό τοπίο, αξιοποιώντας πάρα πολύ τα δεδομένα που ήδη έχουν στα χέρια τους και δεν γνωρίζουν πώς να τα διαχειριστούν. Ουσιαστικά μπορούμε και βρίσκουμε κρυφούς συσχετισμούς, μπορούμε και αναγνωρίζουμε patterns, αναγνωρίζουμε ανάγκες του κλάδου, πώς μπορούν να επεκταθούν στο εξωτερικό, πώς μπορούν να κερδίσουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Όλο αυτό γίνεται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της εταιρείας, όχι μόνο στο προϊόν, αλλά και στο ποια είναι αυτή η εταιρεία. Πολλές φορές οι επιχειρηματίες αρέσκονται στο να βλέπουν μια πεπατημένη και να την ακολουθούν. Εμάς δεν μας αρέσει αυτό πάρα πολύ. Εμείς προσπαθούμε να σπάμε το πεπραγμένο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και σωστές λύσεις. Αλλά γενικότερα πάντα φροντίζουμε να είναι όσο πιο custom γίνεται η προσέγγιση πάνω στον επιχειρηματία. Τώρα, τι άλλο κάνουμε πέρα από το B2B κομμάτι. Digital strategy, ολοκληρωμένη ανάπτυξη εξατομικευμένης στρατηγικής. Digital marketing σε όλα τα κανάλια που απαιτούνται, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του πελάτη. Data analysis, όπως είπα πριν, και στο κομμάτι των δεδομένων που ήδη έχει ο επιχειρηματίας, αλλά και στο ευρύτερο δίκτυο που μπορεί να έχει από άλλους μεταπολιτές του, από πολιτές του, από συνεργάτες, πολλές φορές με κάποιους τρόπους ακόμα και από ανταγωνιστές. Και φυσικά το web design και web development, όπου φροντίζουμε και η βιτρίνα του επιχειρηματία στο διαδίκτυο να είναι αυτή που πρέπει να είναι. Δεν γίνεται όμως αυτά όλα να γίνονται αποσπασματικά. Εμείς θέλουμε πάντα να είναι όλα κάτω από μία ομπρέλα, ένα κοινό μήνυμα, μία κοινή στόχευση.
Τώρα, ποιοι είναι κάποιοι από τους πελάτες μας, ενδεικτικά και μόνο RBS Group of Companies, ο ΣΕΠΒΕ το γνωρίζετε καλά, 3Δέλτα είναι μια πολύ μεγάλη δουλειά που κάναμε στο κομμάτι προώθησης του B2B application που υλοποίησαν και φυσικά και στο web κομμάτι διάφορες, πώς να το πω, ενέργειες. Γενικότερα όμως, όπως βλέπετε, όλοι αυτοί είναι αρκετά απαιτητικοί οργανισμοί, πελάτες, πολλά θέλω, ανάγκη για πολύ μεγάλη αντιστοίχηση δεδομένων και ούτε καθεξής. Τώρα, τι άλλο κάνουμε, έτσι. Έχουμε μια μεγάλη προσέγγιση στο κομμάτι του design. Στο startupικό σύστημα με το e-cleaning ξεκινήσαμε με μια startup η οποία μόλις είχε ξεκινήσει και καταφέραμε να φτάσουμε να βραβευτεί, να αντλήσει κάποια κεφάλαια, να μπει στο Elevate Greece. Ιανός με το app του, πάρα πολλά έργα, τα οποία όμως δεν είναι τετριμένα, να το πω έτσι, είχαν πάρα πολλές απαιτήσεις. Λίγο πολύ αυτοί είμαστε, ουσιαστικά προσπαθούμε να στοχεύσουμε στο ιδιαίτερο του καθενός, χωρίς να χρειαστεί να μιμηθούμε κάποιον άλλον, στίζουμε τη δική μας ταυτότητα, διαφοροποιούμε τον επιχειρηματία, βρίσκουμε τα εργαλεία που χρειάζεται και online και offline, έτσι ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτά από μένα, δεν ήθελα να σε κρατήσω πολύ παραπάνω. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.